Αυτό δεν είναι ραυδοσκοπικό όργανο. Το ότι πήραμε ένα σύρμα και το στραβώσαμε σε σχήμα ραυδοσκοπικό όργανο δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει έρευνες. Ένα ραυδοσκοπικό όργανο έχει πολλές προϋποθέσεις για να κατασκευαστεί. Πρώτα απ' όλα είναι τα μέταλλα που θα επιλέξουμε για να γίνει σωστό και αγώγιμο το όργανο αυτό. Σε δεύτερη φάση είναι οι επιμεταλλώσεις. Το πώς θα συνδυαστούν για να δώσουμε ταυτότητα στο τι θέλουμε να ψάχνουμε. Και η τρίτη φάση και η πιο σημαντική είναι η φόρτιση του ραυδοσκοπικού οργάνου. Δηλαδή, ολοκληρώσαμε μια κατασκευή, είτε μεταλλική είτε με οργονίτη, και τι κάνουμε? Επιλέγουμε λοιπόν να του δώσουμε την ταυτότητα που θέλουμε. Ανάλογα τη συχνότητα που έχει το συνολικό ραυδοσκοπικό όργανο, μπορούμε να επιλέξουμε και να το φορτώσουμε για το τι θέλουμε να κάνουμε. Να γίνει πιο αγώγιμο, να γίνει πιο ευαίσθητο, να εντοπίζει μόνο για αυτό που έχει κατασκευαστεί. Είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται η σωστή φόρτιση του ραυδοσκοπικού οργάνου, ώστε να έχει όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να κάνουμε έρευνες έξω στο πεδίο και να εντοπίζει μόνο αυτό που θέλουμε, που είναι για τη φόρτιση, να γίνεται μαγνητικό το ραυδοσκοπικό όργανο και να ελκύεται από σήματα αντίστοιχα σε αυτά που ψάχνουμε. Πολύ απλά επιλέγουμε το τι θέλουμε να ψάξουμε. Αν θέλουμε για χρυσό να το φορτώσουμε και να δουλεύει μόνο για χρυσό το ραυδοσκοπικό μας όργανο, τότε επιλέγουμε την ένταση, το πόσο θέλουμε να το φορτίσουμε και επιλέγουμε το να το φορτίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο περνάνε συχνότητες πάνω στο βέργο και το κάνει ένα είδος μαγνητικό για να δουλεύει με ιονισμό, αλλά και με πολύ καλή αγωγιμότητα, που να εντοπίζει μόνο τα σήματα που θέλουμε, που έχουμε επιλέξει. Τα σήματα που έχουμε δώσει ταυτότητα στο ραυδοσκοπικό όργανο. Έχει κατασκευαστεί, παραδείγματος χάρη αυτή η βέργα, να ψάχνει μόνο για χρυσό. Με αυτόν τον τρόπο της φόρτισης το εξασφαλίζουμε να ψάχνει μόνο για χρυσό, γιατί του δίνουμε ταυτότητα. Μια κατασκευή δεν είναι τόσο εύκολη και θέλει πολλές προϋποθέσεις και γνώσεις. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δίνουμε ταυτότητα στο ραυδοσκοπικό όργανο. Το τι να κάνει. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε νούμερο 1 στις πωλήσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με τα ραυδοσκοπικά όργανα που κατασκευάζουμε εμείς.